5, όχι Big 4, Big 5. Σας μπήκε στο Ρουθούνι ο Άρης. Big 5. Τι προβλέπω για το πρωτάθλημα που ξεκινάει την Κυριακή. Ποιότητα μεγάλη δεν θα υπάρχει. Διαιτησία θα είναι ψιλομοιρασμένη. Άκη θα πάρει αρκετά σφυρίγματα. Ομάδες, Ολυμπιακός πεσμένος. Από πέρσι, στο μεσοαμυντικό του κομμάτι, πολύ. Πλάγια μπακ με τρία, στο περαργά. Τεματοφύλακας, τραυματίας, δεν ξέρουμε. Σαν και Ρομπέρτο δεν είναι. Σε φόρμα δεν είναι, δεν ξέρουμε. Άρα έχει μεσοαμυντικά προβλήματα πάρα πολλά ο Ολυμπιακός. Οπότε θα βάζει μπροστά και θα τρώει πίσω. Θα είναι θεαματικός, αλλά θα έχει το μεσοαμυντικό πρόβλημα γιατί είναι πάρα πολύ αργός στο κεντρικό άξονα με το Μπουχαλάκι και με το στόπερ η οποία είναι όλοι τους αργοί. Μπροστά καταπληκτικός με Χασάν που έμεινε και πολύ σημαντικό για μένα. Με τον καινούργιο παίκτη που εκείνο πώς το λένε. Και τον Ελαραμπή έχει τρία πολυβόλα μπροστά. Ενίσχυε πάρα πολύ τις φτερικές του, πάρα πολύ καλά τις φτερικές του. Δεν πούλησε τον Καμαρά τον καλό, έχει τον Καμαρά τον Βιτσιρικά, έχει τον Εμβιλά. Είναι ένα χάφτο κόλου. Γενικά από τη μέση και μπροστά είναι πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Αλλά πίσω είναι πρόβλημα. Πάω και είναι το γυροκομείο, χαρίσει. Ήδη 31 του μηνός Αυγούστου είχε ένα χιαστό και δύο θλάσσες. Τέλη Οκτωβρίου θα έχει άλλες 4 θλάσσες. Ο Λουτσέσκου διαμαρτύρεται. Ο Σαββίδης δεν ασχολείται και πάρα πολύ. Έχει σταματήσει την κάνουλα. Δίνει, αλλά πάρα είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Πιστεύω το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι τα γεράματα. Δεν έχει ομάδα, η ποιοτικότατη ομάδα, αλλά έχει πολλούς αργούς παίκτες και ανέκρυκτους. Θα είναι συνδιεκδικητής και κοντά πιστεύω στον Ολυμπιακό. Όπως πιστεύω πολύ κοντά θα είναι και η ΑΕΚ. Η οποία βλέπω να κοντραδοκινείται με τον Άρη για την τρίτη θέση. Πάρα πολύ δυνατά. Αν ο Άρης κερδίσει τους 6 βαθμούς που πιστεύω θα τους κερδίσει λόγω πολιτικής βούλησης και εντολής, ένα για μένα το μεγάλο ερωτηματικό για τον Άρη. Ο Σέντερ Φόρτ. Καμαρά κάτω από ένα 80. Είναι ένας παίκτης με καλό κορμί. Με διείκνηση, με τρίπλα, θεαματικός. Δεν ξέρω αν είναι ο killer. Δηλαδή τι θα πει ο killer. Να φέρω ένα παράδειγμα. Πες ότι παίζει ο Ολυμπιακός Λάρισα, ο Ολυμπιακός Γιάννενα, ο Ολυμπιακός Πάτρα, τυχαία τα ονόματα. Είναι το μας 0-0 και παίρνει το ρίσκο ο Μάρτιτς να βγάλει ένα πλάγιο μπακ ή ένα χαφ και να πετάξει δίπλα στον Ελαραμπή, το Χασάν και να φορτώσει με τις πλευρές. Καλά εξτρέμ έχει, διεισδυτικά είναι, τρίπλα έχουν, ενασμένας έχουν. Θα φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Ένα γκολ θα το κάνει ο Κάσα. Δηλαδή θα βγάλει ο Καμαρά τον Άρη από τέτοιες στιγμές. Θα δούμε. Οι δύο χαφ του Άρη είναι πολύ καλοί, τα εξάρια και τα οχτάρια του. Σάσα και ο άλλος είναι καταπληκτικοί παίκτες. Οι στόπερ είναι καλοί, αλλά θα δούμε πώς θα θέσουν. Και μεγάλο πρόβλημα για τον Άρη είναι ο τερματοφύλακας, ο οποίος μπορεί να σου κάνει μια απόκριση και να πεις την κάζω και να τάσεις, είναι απίστευτος και να σου φάει ένα γκολ το οποίο να είναι το πιο αστείο γκολ. Έχει αυτές τις περίεργες διακυμάνσεις κατά κάποιο τρόπο. Ο Παναθηναϊκός πήρε στόπερ, πήρε τον μπακ του Τρίπολη, κρατάει τον αριστερό του μπακ, έχει δύο καλούς τερματοφύλακες. Ο ένας ο χάφτου είναι πολύ καλός, το κέντρο με τον Μαουρίσιο. Οι δυο πλαϊνοί του πολύ καλοί. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο Σέντερ Φορ, όπου δεν ξεκινάνε λέει το Μακέτα και πάει ένας Ιωαννίδης, το Αλεξιάδη ο γονός, του Ιωαννίδη ο γιος που έπαιζε στον Ολυμπιακό και στην Καλαμαριά και μου λέει πολλά πράγματα. Είναι ένα κακέκτημα του Βρίζα είναι. Ένα καλό κορμί, μπαλαδόρος, πολύ αργός. Πολύ αργός ο γιος του Αλέκου, ο εγγονός του Αλέκου.
και δίνει και το κεφάλι του παππού του. Και ότι ο Αλέκος στις δύο σέντρες η μία ήταν γκολ. Δεν γλίτωνε. Ο Αλέκος, ο Αλεξιάδης. Μεγάλος, από τους μεγαλύτερους κεφαλοσφαιριστές που πέρασαν από την Ελλάδα. Για μένα ίσως ήταν ο καλύτερος. Για μένα ίσως ήταν ο καλύτερος κεφαλοσφαιριστής στην Ελλάδα. Ακόμα και από Γρηγόρη Χαλαλαμπίν και από άλλους που πέρασαν. Ο Αλέκος, ο Αλεξιάδης. Δεν θα προχωρήσει πολύ ο Παναθηναϊκός. Είναι και ανομοιογενής. Ξέρω ότι θα έχει προβλήματα ο Γιωβάνοβιτς. Αλλά βλέπω ότι ο πρώτος με τον πέμπτο δεν θα έχουν 30 πόντους διαφορά. Ο πρώτος με τον δεύτερο δεν θα έχουν 15 πόντους, 17 πόντους διαφορά όπως πέρσι. Δηλαδή μπορεί να μην έχουμε ένα πρωτάθλημα με μεγάλη ποιότητα, αλλά σίγουρα οι 5 πρώτοι θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και σε αυτό παίζει ρόλο οι μεταγραφές της ΑΕΚ και οι εκπληκτικές μεταγραφές και κρίσεις που κάνει ο Άρης. Δηλαδή πιστεύω θα γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Μακάρι να γίνει έτσι όπως τα λέω. Είμαι αισιόδοξος.